Εκείνο τον καιρό, όλοι εκείνοι που ήταν μαζί με τον Ιησού, όταν φώναξε τον Λάζαρο από τον τάφο και τον ανέστησε από τους νεκρούς, διηγούνταν αυτά που είχαν δει. Γι' αυτό ήρθε το πλήθος να τον προϋπαντήσει, επειδή έμαθαν ότι αυτός είχε κάνει το θαυμαστό αυτό σημείο. Οι Φαρισαίοι τότε είπαν μεταξύ τους: «Βλέπετε πως η αναβολή δεν ωφελεί. Να που όλος ο κόσμος έχει τρέξει πίσω του». Ανάμεσα σε αυτούς που ανέβηκαν να προσκυνήσουν στη γιορτή ήταν και μερικοί Έλληνες. Αυτοί λοιπόν πήγαν στο Φίλιππο, που καταγόταν από τη Βυθαϊδά της Γαλιλαίας και τον παρακαλούσαν με αυτά τα λόγια: «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού». Πηγαίνει ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα. Έπειτα έρχονται ο Ανδρέας και ο Φίλιππος και το λένε στον Ιησού. Ο Ιησούς τότε τους απάντησε: «Ήρθε πια η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αλήθεια σας λέω, αν το σιταριό σπόρος πέσει στη γη αλλά δεν πεθάνει, μένει ένας μονάχος σπόρος. Αν όμως πεθάνει, κάνει άφθορον καρπό. Αυτός που αγαπάει τη ζωή του θα τη χάσει. Αυτός όμως που τη ζωή του δεν τη λογαριάζει όσο κρατάει αυτός ο κόσμος, θα τη φυλάξει για την αιώνια ζωή. Όποιος θέλει να με υπηρετεί, ας ακολουθεί το δικό μου δρόμο. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο δικός μου υπηρέτης. Και ο πατέρας μου θα τιμήσει όποιον με υπηρετεί». Νιώθω τώρα ταραχή μέσα μου. Αλλά τι να πω? Να πω «Πατέρα, γλίτωσέ με από ό,τι θα συμβεί αυτή την ώρα»? Μα εγώ γι' αυτό ακριβώς ήρθα. Για να περάσω αυτή την ώρα της Οδύνης. Θα πω «Πατέρα, κάνε αυτό που θα δοξάσει το όνομά σου». Τότε ήρθε μια φωνή από τον ουρανό: «Το όνομά μου το δόξασα και θα το δοξάσω και πάλι». Το πλήθος των ανθρώπων που βρίσκονταν εκεί και άκουσαν τη φωνή έλεγαν πως έγινε βροντί. Άλλοι έλεγαν: «Άγγελος του μίλησε». Ο Ιησούς τους αποκρίθηκε: «Αυτή η φωνή δεν ακούστηκε για μένα, αλλά για σας. Έφτασε η ώρα που ο κόσμος αυτός θα κριθεί. Έφτασε η ώρα που ο άρχοντας αυτού του κόσμου θα διωχτεί έξω από τον κόσμο. Εγώ όταν θα υψωθώ από τη γη, όλους τους ανθρώπους θα τους τραβήξω κοντά μου». Λέγοντας αυτό, υποδήλωνε με τι είδους θάνατο θα πέθαινε. Τότε το πλήθος το αποκρίθηκε: «Εμείς μάθαμε από τον νόμο πως ο Μεσσίας θα ζήσει αιώνια. Πώς εσύ λες ότι πρέπει να υψωθεί από τη γη ο Υιός του ανθρώπου?» «Ποιος είναι αυτός ο Υιός του ανθρώπου?» Τότε ο Ιησούς τους είπε: «Λίγον καιρό ακόμα το φως θα είναι ανάμεσά μας. Περπατάτε όσο έχετε το φως για να μην σας πιάσει το σκοτάδι. Και αυτός που περπατάει στο σκοτάδι δεν ξέρει που πάει. Όσο έχετε το φως, πιστεύετε στο φως, για να γίνετε τα παιδιά του φωτός». Αυτά είπε ο Ιησούς και έφυγε και κρύφτηκε μακριά τους. Και μολονότι είχε κάνει τόσα θαύματα μπροστά στα μάτια τους, εκείνοι δεν πίστευαν σε αυτόν, έτσι ώστε να επαληθευτούν τα λόγια που είχε πει ο προφήτης Ισαΐας: «Κύριε, ποιος πίστεψε στο μήνυμά μας? Σε ποιον φανέρωσε ο Κύριος τη δύναμή του?» Ο Ισαΐας είχε πει επίσης για ποιο λόγο αυτοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν: «Ο Θεός τύφλωσε τα μάτια τους και σκότισε το νου τους, έτσι που να μην δούνε με τα μάτια τους και με το νου τους να μην καταλάβουν και επιστρέψουν σε μένα και τους γιατρέψουν». Αυτά τα είχε πει ο Ισαΐας για τον Ιησού και είχε μιλήσει έτσι για αυτόν όταν είδε τη δόξα του. Πολλοί ωστόσο και από τους άρχοντες πίστεψαν σε αυτόν. Αλλά δεν ομολογούσαν την πίστη τους εξαιτίας των Φαρισαίων, για να μην τους διώξουν από τη συναγωγή. Προτίμησαν τον έπαινο των ανθρώπων παρά τον έπαινο του Θεού. Ο Ιησούς φώναξε δυνατά και είπε: «Αυτός που πιστεύει σε μένα, δεν πιστεύει μόνο σε μένα, αλλά και σε εκείνον που με έστειλε. Και αυτός που βλέπει εμένα, βλέπει και εκείνον που με έστειλε. Εγώ ήρθα στον κόσμο σαν το φως, έτσι ώστε όποιος πιστεύει σε μένα να μην μείνει στο σκοτάδι.
Όποιος ακούσει τα λόγια μου και δεν τα δεχτεί, αυτόν δεν θα τον κρίνω εγώ. Γιατί δεν ήρθα για να καταδικάσω τον κόσμο, αλλά για να τον σώσω. Αυτός που με απορρίπτει και δεν δέχεται τα λόγια μου, σ' αυτά θα βρει εκείνον που θα τον δικάσει. Ο λόγος που κήρυξα, αυτός θα τον κρίνει την έσχατη μέρα. Γιατί εγώ δεν δίδαξα από μόνος μου, αλλά ο πατέρας που με έστειλε, εκείνος μου όρισε τι να πω και τι να κηρύξω. Και ξέρω πως ό,τι ορίζει εκείνος, οδηγεί στην αιώνια ζωή. Αυτά λοιπόν που κηρύττω εγώ, τα κηρύττω έτσι όπως μου τα έχει πει ο πατέρας.